Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Συνοπτικά, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε χρόνο. Επαναλαμβάνω τη θέση μου σε ευρωπαϊκό κράτος το 2016. Την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας δεν την κάνει η Εκκλησία. Την κάνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η οποία πολιτική ηγεσία υποχρεώται να είναι σε μόνιμο και διαρκή διάλογο, επικοδομητικό και γόνιμο με την Εκκλησία. Ξεκάθαρο. Δεν επιτρέπεται να απειλεί ή να ρίχνει κυβερνήσεις η Εκκλησία σε ευρωπαϊκό κράτος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μεταρρύθμιση στα ζητήματα της Εκκλησίας δεν είναι στο διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας, αν ποτέ γίνει σε αυτή τη χώρα, δεν είναι η κατάργηση των θρησκευτικών, είναι να γίνει κτηματολόγιο στη χώρα. Να ξέρουμε η ακίνητη περιουσία όλων των πολιτών και της Εκκλησίας να καταγραφεί και να ξέρουμε τι συμβαίνει. Αυτό είναι μεταρρύθμιση. Δεν γίνεται να συζητάμε αν είναι χρήσιμο ή όχι να υπάρχει το μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο, όσο δεν έχουμε κτηματολόγιο από την εποχή του Τρικούπη. Τρίτο ζήτημα, θυμάστε την ιστορία με τις ταυτότητες. Ήμουν πολύ μικρός, αλλά την έχω ζήσει. Με τις ταυτότητες και τον κύριο Σιμίτη. Το λέω ως αντιπαράθεση στο ζήτημα της ηγεσίας που έθεσε ο κύριος Παυλόπουλος, νομίζω. Αν είχε κάνει πίσω ο κύριος Παυλόπουλος για το αν θα έχουμε το χ όμικρον στις ταυτότητές μας. Αν είχε κάνει τότε ο κύριος Σιμίτης πίσω. Πρωθυπουργός ήταν, έναν πολύ δυνατό ηγέτη στην Εκκλησία είχαμε, αρχιεπίσκοπος ήταν ο μακαριστός ο κύριος Χριστόδουλος. Αν είχε κάνει πίσω, η χώρα θα είχε κάνει βήματα πίσω. Θα είχε κάνει βήματα πίσω. Λοιπόν, να δίνουμε τις σωστές μάχες και να ξέρουμε τι αναλογεί σε αυτή την κοινωνία, αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Okay.